Η οικονομία της Ελλάδας είναι σε κρίση τα τελευταία 13 χρόνια, γεγονός που οδήγησε σε αλλαγές στο χώρο των επιχειρήσεων. Βλέπουμε σιγά σιγά την ελληνική μεταποίηση να πουλάει όλο και περισσότερο προϊόντα στο εξωτερικό τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ξεκινώντας από χαμηλή βάση, βλέπουμε κομμάτια του τουρισμού να γυρνάνε σε ποιοτικότερο προϊόν, αλλά συνολικά η ελληνική οικονομία ακόμη δεν έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Όπως αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Οικονομικής Σκέψης 2022 που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας στερούν από τη χώρα την ευκαιρία να πατήσει στα πόδια της. Αυτά θα μπορούσαμε να τα πούμε ότι είναι οι δράκοι που εμποδίζουν την ανάπτυξη. Ποια είναι αυτά? Είναι το υπέρογκο δημόσιο χρέος, το δυσλειτουργικό ασφαλιστικό σύστημα, το φορολογικό, το αναποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, η πολυνομία και η κακονομία στην Ελλάδα, καθώς και η βραδύ απονομή της δικαιοσύνης σε τέτοιο βαθμό βραδύτητας που μπορεί να μιλάμε για μια ιονή αρνησιδικία. Σε αυτά λοιπόν ήρθαν να προστεθούν η ενεργειακή κρίση και ο παγκόσμιος πληθωρισμός. Μεγάλο στοίχημα για την ελληνική οικονομία είναι η διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλουμε επενδύσεις σε παραγωγικές δομές. Ο τουρισμός είναι η κατανάλωση και η επενδύση ακίνητα δεν επαρκούν για να φέρουν ξανά ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Πρέπει να δούμε και άλλους κλάδους της οικονομίας οι οποίοι θα μπορέσουν να παράγουν εισόδημα. Εμείς αυτοί κατά την άποψή μου είναι δύο πλέγματα. Το ένα έχει να κάνει με μεταποίηση η οποία στηρίζεται σε τεχνολογία και εξειδίκευση των ανθρώπων πάνω στη βάση της επιστήμης. Το δεύτερο έχει να κάνει με πολιτισμό πρώτα θα έλεγα, ιστορία, τουρισμό, καθότι έχουμε εκεί μια βάση που είναι παγκόσμια έλξη. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη πάντως, τα δεδομένα δείχνουν πως ναι μεν ο τουρισμός δίνει αέρα στην οικονομία του νησιού, ωστόσο η έλλειψη υποδομών δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη. Και επίσης πρέπει να τρέξει περισσότερο για να δημιουργήσει περισσότερα εισοδήματα σε ένα χώρο που δεν τον έχει εκμεταλλευτεί όσο πολύ θα μπορούσε, που είναι η διασύνδεση ερευνητικών κέντρων που υπάρχουν διάσπαρτα στην Κρήτη, με τα πανεπιστήμια και με ανθρώπους οι οποίοι θα έρχονται και ενδεχόμενα θα δουλεύουν διαδικτυακά από την Κρήτη, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Τη συζήτηση συντώνησε ο δημοσιογράφος της Κρήτη TV, Γιώργος Σαχίνης.